καλύτερη, θα έλεγα, φάση, αφού προσέξετε αλλαγές που θέλετε να κάνετε. Θέλετε να χωρίσετε, θέλετε να φύγετε από μια δουλειά, θυμηθείτε το δεύτερο βήμα σας. Για τους Σκορπιούς των πρώτων ημερών, μια συζήτηση πάει αρκετά καλά τις 2-3 πρώτες μέρες. Μετά μπορεί να μετανιώσετε. Υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται πυρετωδώς. Ενώ για ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με τη δουλειά, θα μπορούσε να έχει μια πάρα πολύ καλή κατάληξη. Θα θυμηθείτε ότι μετά τις 8 του μηνός που γίνεται η έκλειψη, 9, 10, 11, έχω να σας πω τα καλύτερα. Δηλαδή μετά την έκλειψη μπορεί να γίνει κάτι θεαματικό, το οποίο είναι σημαντικό και θα σας αρέσει πολύ. Ωραία. Τοξότες μου, εάν δεν ερωτευτείτε, εάν δεν κάνετε μια δουλειά, εάν δεν κάνετε κάτι θεαματικό, αν είστε γεννημένοι 3, 4, 5, 6, δεν ξέρω, νομίζω θα φταίτε εσείς. Προσέχετε λοιπόν, κάτι θεαματικό γίνεται. Βέβαια υπάρχει ένα παρασκήνιο το οποίο συζητιέται. Οτιδήποτε έχει σχέση με την κοινωνική σας ζωή ευνοείται. Με εκείνα τα οικονομικά νομίζω ότι όλοι έχουν. Πάντως κάτι καινούριο ξεκινάτε εσείς του δευτέρου δεκαημέρου, του τρίτου. Δεν σας λέω τίποτα γιατί αυτόν τον καιρό είστε μια χαρά, δεν σας επηρεάζουν ούτε θετικά ούτε αρνητικά οι πλανήτες. Εγώ, κερί μου, η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Μπορεί να ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα. Αύριο προσέχετε εσείς που είστε γεννημένοι 1, 2, 3, 5 Ιανουαρίου. Ενώ αντίθετα του Δεκεμβρίου, νομίζω ότι σε ένα επαγγελματικό, για ένα επαγγελματικό θέμα ή σε μια κοινωνική εκδήλωση θα έχετε σημαντική επιτυχία. Αυτό που μπορείτε να κάνετε αυτόν τον καιρό, αν σας απασχολεί ένα θέμα ακίνητης περιουσίας, ξέρω εγώ, έμφυα έχετε, δεν ξέρω τι έχετε, θέμα που έχει σχέση με την οικογένεια, αυτές τις μέρες θα μπορούσε να επιληθεί με μυστικούς τρόπους όμως. Θα βρείτε τον τρόπο για να επιλύσετε αυτό το οικογενειακό θέμα. Η αγαπημένη μας υδροχόη, ενώ είναι σε μία αρκετά καλή φάση, με αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικές, οτιδήποτε έχει σχέση με μελλοντικά σχέδια, μελλοντικά ταξίδια, μελλοντικές επαφές ευνοούν εσάς που είστε γεννημένοι το Γενάρη. Βεβαίως ένα επαγγελματικό θέμα σας απασχολεί. Η Σελήνη σήμερα και αύριο βέβαια μπορεί να σας δημιουργεί κάποιες σκέψεις έτσι λίγες. Ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ο Κρόνος, ο οποίος θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση του, μπορεί να σας δημιουργεί κάποιες ευθύνες παραπάνω από αυτές που έχετε σε καθημερινή βάση. Μέχρι δύο μήνες θα φύγει μετά. Ναι. Και περνά... μετά είμαστε πολύ καλά υδροχόοι. Πάρα πολύ καλά όμως, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν φύγει πια ο Κρόνος από... Δηλαδή συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, ναι, θεωρώ ότι είναι διαφορετική πάρα αυτή. Πολύ. Γιατί ο Ουρανός που είναι δικός σας κυβερνήτης δέχεται πολύ καλές όψεις. Όταν ο κυβερνήτης σου δέχεται καλές όψεις, σημαίνει ότι υπάρχουν απρόοπτες αλλαγές, απρόοπτα γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά. Τώρα ο Κρόνος λίγο εσάς των τελευταίων ημερών σας μαζεύει, αλλά δύο μήνες θα περάσουν. Τα ψαράκια μας, για ασχοληθείτε με ένα θέμα δουλειάς και οικονομικό το οποίο πάει καλά. Αν είστε πρώτη μέρα, αποκλείεται να μην έχετε μία συζήτηση για εξωτερικό, για με νεαρά πρόσωπα. Πρώτη είσαι. Ναι, 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 ναι. Και μόνο τώρα κάτι για εξωτερικό. Ορίστε. Δεν υπάρχει, Λίτσα. Θα σου δώσω αύριο. Την δεν επιταγή, την επιταγή θα σου δώσω αύριο. Λοιπόν, κάτι τέλος πάντων, το οποίο όμως, προσέξτε, το οποίο όμως θα πρέπει να το κλειδώσετε αυτή τη στιγμή, γιατί μετά την Πέμπτη, την Κυριακή, μπορεί να σας πούνε, ξέρεις, αναβάλλετε. Δηλαδή, αν είναι κάτι που πρέπει να το κλειδώσετε. Είστε σε μια καλή φάση. Ένταση έχετε κι εσείς, σαν τους Παρθένους, στον επαγγελματικό χώρο, αν είστε γεννημένοι το Μάρτιο, 4, 5, 6 Μαρτίου. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά με τους ελιγμούς που κάνετε σαν ψάρι. Πάω να φάω την κολοκυθό σου, πάμε. Και εγώ περιμένω να δω πώς είναι η τηγανητή κολοκύθα. Λοιπόν, το αγοράκι να το πάρετε. Το αγοράκι για να με έχετε τον αστρολόγο. Ευημερία